Καλησπέρα φίλες και φίλοι, είμαι ο Νίκος. Εάν σας αρέσουν τα βίντεο μας, μπορείτε να στηρίξετε το κανάλι μας, κάνοντας ένα subscribe και like, για να σας έρχονται οι τελευταίες ειδοποιήσεις. Συγκλονιστικές αναμένεται να είναι οι εξελίξεις στο επόμενο επεισόδιο. Θα δούμε τον Ορέστη να κάθεται σε δείπνο με την οικογένειά του Φάνη. Εκεί η γιαγιά Χάρης, που την υποδίεται η εκπληκτική Χάρης Αλεξίου, η οποία έχει καταλάβει πως η Κλέλια φλερτάρει τον Ορέστη, πετάει ατάκες γεμάτες υπονοούμενα, ενώ η βραδιά κυλάει ήρεμα. Την επόμενη μέρα ο Αντώνης μεταφέρει αιμόφυρτο τον Σπύρο στο δάσος, καθώς μόλις τον έχει ξυλοκοπήσει μέχρι θανάτου ο πατέρας του επειδή είναι ομοφυλόφιλος. Ο Ορέστης ακούει τις κραυγές, και σπέβδει να βοηθήσει τους δύο νεαρούς που του λένε πως ο Σπύρος είχε τροχαίο με τη μηχανή. Ο Ορέστης πάει με το αυτοκίνητο και τους δύο στο ιατρικό κέντρο των Παξών, όπου εκεί ο Μιχάλης περιποιείται τα τραύματα του Σπύρου ενώ κρυφά αποκαλύπτει στον Ορέστη πως τα χτυπήματα δεν είναι από τροχαίο αλλά από άγριο ξυλοδαρμό, προτρέποντας το να μην ασχοληθεί, μιας και ο πατέρας του είναι της νύχτας και ξυλοκοπεί συνεχώς τόσο τον γιο του όσο και την γυναίκα του Μαρία. Παράλληλα η Σοφία προτρέπει τον Φάνη να σταματήσει να κάνει βρωμοδουλειές με τον Μιχάλη, ενώ ο Φάνης όταν μαθαίνει πως ο Ορέστης μετέφερε τον Σπύρο στο ιατρικό κέντρο, τον ρωτάει αν ήταν μαζί και ο γιος του. Τέλος το πάθος Ορέστη Κλέλιας δεν θα αργήσει να φουντώσει με πλήθος ακατάλληλων αποκαλυπτικών σκηνών. Φίλες και φίλοι, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.